στιγμή. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και εύχομαι υγεία και περισσότερη ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα για μια καλή χρονιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τελικά, η ελληνική αστυνομία έβγαλε αυτή την ανακοίνωση και έδωσε στη δημοσιότητα αυτό το υλικό. Θέλω την αντίδραση δική σας. Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία δεν πρέπει να μπαίνει πραγματογνώμονας για το πόσα άτομα πηγαίνουν σε μια ειρηνική διαδήλωση σε ένα συλλαλητήριο. Αυτό συμβαίνει σπάνια. Έγινε και πριν 2 εβδομάδες στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, ενώ σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στα εγκαίνια της έκθεσης το Σεπτέμβριο, στη 17 Νοέμβριο, τώρα έχουμε πορεία, δεν βγάζει ανακοίνωση η Ελλάς. Πόσοι συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Τώρα, όσον αφορά τις εικόνες. Πάτε αυτό που λέει ο άνθρωπος. Νομίζω είναι πασιφανές ότι είναι πολύ περισσότερος κόσμος από 140.000. Πρέπει να είναι αυτές τις εικόνες από τα πρώτα λεπτά έναρξης του συλλαλητηρίου, όταν ακόμα ο κόσμος πήγαινε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδάκη. Ναι. Έχετε οθόνη μπροστά σας, έχετε τηλεοπτική. Ναι. Θα βγάλουμε μπροστά την εικόνα για να δείτε τα πλάνα που μας στέλνει η ελληνική αστυνομία. Λένε πολλοί φίλοι μας ότι ψηλά πάνω αριστερά είναι κάτι σβησμένο. Αυτή είναι η ώρα που γίνεται η λήψη. Δεν ξέρω τώρα, κύριε Παπαδάκη, δεν υπηρετώ στα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας. Προφανώς δεν αναγράφεται η ώρα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι σκεμμένο ή έγινε επειδή έπρεπε να γίνει από τεχνική βλάβη ή οτιδήποτε άλλο. Τεχνική, ξέρετε, εμείς πάντως το κάνουμε αυτό. Εμείς το κάνουμε αυτό όταν υπάρχει υλικό από άλλο κανάλι και τα άλλα κανάλια το κάνουν αυτό. Έτσι υπάρχει μια κοινή έτσι, αποδοχή ότι ο ένας παίρνει από τον άλλο, αρκεί να μην είναι αποκλειστικό. Σβήνουμε το όνομα του καναλιού με αυτόν τον τρόπο που κάτι είναι σβησμένο επάνω ψηλά αριστερά. Εάν είναι σβησμένη η ώρα, εδώ καταλογίζεται πρόθεση. Αναμφισβήτητα, λένε οι περισσότεροι. Γιατί να μην φαίνεται η ώρα που γίνεται η λήψη? Γιατί αν η ώρα που γίνεται η λήψη είναι 3 ώρες πριν από το συλλαλητήριο, μπορεί όντως να ήταν 150 με 200.000. Αλλά μέσα σε 2-3. Έτσι δεν είναι? Κύριε Παπαδάκη, και σκεφτείτε. Για να καταλάβει ο κόσμος, το έχει πει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ένα ή 2 γήπεδα ΟΑΚΑ γεμάτα κόσμο που χωράνε 60-70.000 το ένα γήπεδο. Είναι αυτή η εικόνα μόνο 2 γήπεδα ΟΑΚΑ? Δεκάδες γήπεδα ΟΑΚΑ εγώ βλέπω από την οθόνη μου και πρέπει να συγκρίνουμε βέβαια και όλα τα στενά, τα περιμετρικά, ότι ήταν γεμάτα, ότι πολλοί κόσμος ενδεχομένως να εγκλωβίστηκε λόγω της κίνησης και επειδή ήταν κλειστή η δρόμη να μην πήγε, όπως έγινε και στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης που σίγουρα εκφράζεται. Επειδή εκφράζεται όλους τους αστυνομικούς υπαλλήλους και αξιωματικούς και κατώτερους, έτσι δεν είναι? Εννοείται, ναι, η Ομοσπονδία είναι κάθε βαθμό σε αστυνομικό προσωπικό. Μάθατε, φροντίσατε να μάθετε να ρωτήσετε εάν ήταν απόφαση της φυσικής ηγεσίας, δηλαδή των αστυνομικών, να κάνουν αυτή τη δουλειά και την δημοσιοποίηση του υλικού τους, ή ήταν της πολιτικής ηγεσίας? Αυτό δεν το ξέρω, κύριε Παπαδάκη, αλλά να πούμε ότι υπάρχει κανονισμός στην ελληνική αστυνομία, αναχρονιστικός κατά το συνδικαλιστικό κίνημα, όπου επιβάλλει ότι το αρχηγείο δεν είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο, απλά δέχεται τις πολιτικές κατευθύνσεις και την πολιτική στη δημόσια τάξη του εκάστοτε Υπουργείου, του εκάστοτε Υπουργού. Άρα, όταν δεν έχουμε ένα ανεξάρτητο αυτόνομο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, τότε εύκολα ο καθένας μας αντιλαμβάνεται τι μπορεί να συμβαίνει. Ενώ σε άλλες ξένες ευρωπαϊκές αστυνομίες, τα αρχηγεία της αστυνομίας είναι πάντοτε αυτόνομα. Εμάς μας έχει προκαλέσει θυμό εν μέρη τους χαμηλόβαθμους ιδιαίτερα αστυνομικούς και ειδικά εγώ κατάγομαι και από τη Θεσσαλονίκη και από τη Μακεδονία όλες αυτές οι ανακοινώσεις ότι δεν είχε πολύ κόσμο το συλλαλητήριο, γιατί και βλέπω ότι ο επαγγελματισμός της αστυνομίας για άλλη μια φορά διασφάλισε πλήρως το συλλαλητήριο χθες στην Αθήνα. Όντως, και δεν το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και έγιναν όλα άψογα, ειρηνικά, δεν είχαμε σχεδόν καθόλου επεισόδια, άρα όταν μια αστυνομία διασφαλίζει 1 εκατομμύριο κόσμο, γιατί δεν μπορεί να βγάλει ένα σωστό δελτίο τύπου? Αυτό νομίζω είναι στην κρίση όλων μας. Πάντως, κύριε Παπαδάκη, για το βίντεο και σε άλλα βίντεο που έχει δώσει τη δημοσιότητα η αστυνομία παλαιότερα, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο που τώρα βλέπουμε πάνω αριστερά, θολό είναι η ώρα. Αυτό είναι που εξόργησε πολλούς. Ότι έχουν δει παλαιότερα στην τηλεόραση, και πολύ σωστή παρατήρηση σου, Μπάγια μου, ότι εκεί επάνω αριστερά, και αν έρθει μπροστά το πλάνο για να μπορέσει να αντιληφθεί θάνομο ο κόσμος τι ακριβώς λέμε, πάνω ψηλά αριστερά, δίπλα από το αντενάκι, είναι η ώρα που καταγράφεται. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε.